Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πισίστρατος γίνεται τύραννος. Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η γη της Αττικής δεν μπορούσε να τους στρέψει όλους και πολλοί χρεωμένοι κάτοικοι διαμαρτύρονταν στα δικαστήρια. Ο λαός της Αθήνας ζητούσε να καταργηθούν τα χρέη και να ξαναμοιραστεί η γη. Λύση δεν βρισκόταν και γι' αυτό γινόταν συχνά συγκρούσεις. Τότε οι Ευγενείς ζήτησαν από τον Σόλωνα, έναν πολύ αγαπητό στο λαό ποιητή, να λάβει κάποια μέτρα. Εκείνος πήρε γενναίες αποφάσεις. Κατάργησε όλα τα χρέη των αγροτών. Επίσης, απαγόρευσε να γίνεται κάποιος δούλος, επειδή δεν είχε να πληρώσει τα χρήματα που δανείστηκε. Ο νόμος αυτός του Σόλωνα, που ονομάστηκε Συσάχθεια, έδιωξε μεγάλο βάρος από τους ώμους του φτωχού λαού. Έπειτα ο Σόλωνας θέλησε να αφαιρέσει και άλλη δύναμη από τους ευγενείς. Χώρισε τους πολίτες σε 4 τάξεις με βάση τα εισοδήματά τους και όχι την καταγωγή τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν έπαιρναν πια αξιώματα μόνο οι ευγενείς. Οι αγρότες όμως ήθελαν να ξαναμοιραστούν τα κτήματα. Αυτό δεν έγινε και η αναταραχή συνεχίστηκε. Την άσχημη κατάσταση εκμεταλλεύτηκε ο Πισίστρατος. Ο οποίος κατάφερε να γίνει αρχηγός των φτωχών. Με την βοήθειά τους έγινε αρχηγός του κράτους. Έμεινε πολλά χρόνια στην εξουσία και φρόντισε να τους βοηθήσει. Ήταν όμως τύραννος. Κυβερνούσε δηλαδή χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν και τον ένοιαζε περισσότερο το δικό του συμφέρον. Όταν πέθανε, άφησε την εξουσία στο γιο του τον Ιππία. Οι Αθηναίοι όμως δεν τον ήθελαν. Έκαναν επανάσταση και τον έδιωξαν.